για τέταρτη συνεχή χρονιά. Νομίζω ότι έχει καθιερωθεί στα μάτια όλων μας σαν μια προσπάθεια αυτή η σύμπραξη της πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας βέβαια, που έχει σαν στόχο όχι μόνο να μιλήσουμε για την καινοτομία, αλλά το σημαντικό είναι να φέρουμε την καινοτομία στους ασθενείς, έτσι ώστε να ανοιχτούν νέες προοπτικές και να δοθούν νέες ευκαιρίες στους ασθενείς μας. Η δική μου τοποθέτηση είχε να κάνει με τη σημασία της ολιστικής φροντίδας και νομίζω αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί στην εποχή της καινοτομίας που μιλάμε για πανάκριβες εξατομικευμένες θεραπείες, δεν μπορεί να υπάρχει και εξατομικευμένη φροντίδα για τον καρκίνο. Που αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τον καρκίνο, δεν αντιμετωπίζουμε μόνο την ασθένεια και τα συμπτώματά της, αλλά πρέπει να εστιαστούμε στην αντιμετώπιση των παρενεργειών από τη θεραπεία, στην πρόληψη, πρέπει να εστιαστούμε στο τι έχει ανάγκη ο κάθε ο άνθρωπος, ποια είναι τα θέλω του, τι ανάγκη έχει το πνεύμα του, τι ανάγκη έχει η ψυχή του, γιατί κάθε ασθενής από την πρώτη διάγνωση που βάζουμε και λέμε ότι είναι καρκίνος, πρέπει να τον θεωρούμε επιζών. Άρα λοιπόν αυτό τον ασθενή πρέπει να τον ξαναεντάξουμε πάλι στην κοινωνία και να γίνει παραγωγικός για την κοινωνία. Άρα λοιπόν η εξατομικευμένη φροντίδα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η ολιστική φροντίδα έχει να κάνει με το να αναγνωρίζει τις ανάγκες που έχει ο ασθενής, τις ψυχικές του ανάγκες, τις συναισθηματικές του ανάγκες, να μειώνει τη θλίψη, να μειώνει το φόβο, να μειώνει το στρες, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ψυχολογική ευημερία και ήδη υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι αυτό οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής και σε καλύτερη επιβίωση.